102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και τώρα θα δώσουμε συνέχεια σε ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα το ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχει ενδιαφέρον και πλέον θα το συνεχίσουμε με κάποια άνεση, γιατί ο χρόνος την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πιέσει και δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε όσα θέλαμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μαρία Χαμηλάκη, επιστημονική υπεύθυνη του Συλλόγου Ελλήνων Χορτοφάγων Ελλάς ΒΕΓ, η οποία θα μας μιλήσει για μια μελέτη την οποία έκανε ο Σύλλογος και έχει να κάνει με τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Να πούμε ότι ειδικά το καλοκαίρι, βέβαια πάντοτε, γιατί ξέρετε είμαστε ό,τι τρώμε, αυτή είναι η πραγματικότητα και πολλές φορές μας το λένε και οι γιατροί, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ειδικά όμως το καλοκαίρι, εντάξει, το πώς τρως πολλές φορές έχει να κάνει και το τι τρως και το τι ώρα τρως και πόση ποσότητα τρως και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα βγάλεις τη μέρα σου και τη νύχτα σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Χαμηλάκη. Καλή σας μέρα, κυρία Χαμηλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μητράκη. Λοιπόν, κάνετε? Προσπαθούμε με τη ζέστη, ξέρετε, όσο μπορούμε. Το καλό με τη ζέστη, το καλό τέλος πάντων. Πάντως όσο είναι ζεστός ο καιρός, αντιλαμβάνεστε ότι και οι διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου μειώνονται. Έτσι. Λοιπόν, κόβεται η όρεξη και από τη ζέστη, οπότε αυτό είναι καλό. Πείτε μας λίγο για αυτή τη μελέτη για τις διατροφικές συνήθειες. Ποια είναι τα βασικά, ας το πούμε, συμπεράσματα που αξίζει τον κόπο έτσι να κρατήσει κάποιος? Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μελέτη αυτή διενεργήθηκε στην Ελλάδα με δεδομένα πραγματικά της Ελλάδας. Συστηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χορτοφάγων, την ΕΔΟΥ και την Hellas VEG, το Σύλλογο Ελλήνων Χορτοφάγων. Ουσιαστικά επιλέχθηκε η πρωτογενή έρευνα, έγινε με την εταιρεία δημοσκοπήσεων την Καντάρ, ακολουθώντας αυστηρά κριτήρια αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού όσον αφορά το φύλλο, την ηλικία και τη γεωγραφική περιοχή. Το δείγμα του πληθυσμού ήταν στα 700 άτομα με απαντήσεις σε ένα ρυθματολόγιο που πλαισίωναν ακριβώς, όπως είπατε, διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, τη συχνότητα κατανάλωσης κάποιων κατηγοριών τροφίμων. Προσπαθούσαμε να δούμε τις μελλοντικές τάσεις του πληθυσμού και την αποδοχή σε κάποιες νέες τεχνολογίες που θα τις δούμε όλο ένα και περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας αυτής της έρευνας παρουσιάστηκαν και στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορτοφάγων από το Γραμματέα του Συλλόγου. Λοιπόν, να πω ότι αρχικά έγινε μία χαρτογράφηση του πληθυσμού και μία ανάλυση αναφορικά με τις διατροφικές του συνήθειες. Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με την αντίστοιχη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου βρέθηκε ότι το 73% των Ελλήνων δηλώνουν τον φάγει. Ένα ποσοστό σαφώς υψηλότερο με το μέσο όρο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών, 10 χώρες συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, το οποίο ήταν στο 62%. Αντίθετα όμως, τα αποτελέσματα, τα ποσοστά βασικά των flexitarian, των vegetarian και των vegan καταναλωτών ήταν μικρότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια, προσπαθήσαμε να το κάνουμε και να το οπτικοποιήσουμε και αναχώρα, όπου η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ιταλία ήταν στην κορυφή των ποσοστών των φάγων καταναλωτών, ενώ η Ολλανδία αντίθετα με τη Ρουμανία και τη Γερμανία, φυσικά όπως περιμένουμε, είχαν τα μικρότερα ποσοστά. Ωστόσο, θα σημειώσω εδώ πέρα ότι τα κριτήρια που επιλέχθηκαν ήταν ακριβώς αντιστοιχεία με την Ευρωπαϊκή Αυτή Ένωση για να μπορούμε να συγκρίνουμε και τα αποτελέσματα, έτσι. Στο σημείο αυτό λοιπόν είδαμε, προσπαθήσαμε βασικά να δούμε τελικά ο Έλληνας εν συχνότητα που καταναλώνει το κρέας και τα προϊόντα, γαλακτοκομικά, αυγά και ψάρι. Είδαμε λοιπόν ότι ο Έλληνας φάνηκε να καταναλώνει πολύ συχνά κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα συγκριτικά με τους άλλους Ευρωπαίους. Ωστόσο τα ποσοστά σε ψάρι και αυγά ήταν αρκετά κοντά. Βέβαια, παρατηρώντας και όλα αυτά τα αποτελέσματα, θέλαμε να δούμε τι ποσότητα ακριβώς τρώει ο Έλληνας, τι κρέας καταναλώνει τελικά. Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε ότι οι flexitarian καταναλωτές ήταν κοντά στο ασφαλές όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή στο 1,5 κιλό ανά μήνα, προκειμένου να προλάβουμε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οπότε οι flexitarians ήταν
στο ανώτατο όριο, γιατί ξεκινούσαν από τα 900 γραμμάρια το μήνα, 1,5 κιλό. Το θλιβερό, ας το πούμε, είναι ότι η κατανάλωση των φάγους ήταν το 2 με 2,5 φορές υψηλότερη από αυτό το όριο ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας θορυβεί, κάπως κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσω ότι, όπως φάνηκε και στην έρευνα, υπάρχει ελπίδα, καθώς το 49% του συνολικού, των συνολικών ερωτηθέντων απάντησαν ότι σκόπευαν να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος το επόμενο διάστημα. Δηλαδή περίπου η μισή, ενώ μόλις το 3%, ένα πολύ μικρό ποσοστό, είπαν ότι σκόπευαν να αυξήσουν. Οπότε, εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμε και μόνοι μας ότι ποιος πραγματικά πιστεύει ότι ο Έλληνας θα μειώσει την ποσότητα. Τώρα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω από την εμπειρία σας και από την έρευνα, δεν ξέρω αν η έρευνα το έχει αυτό, αλλά οπωσδήποτε η εμπειρία σας θα το έχει. Όταν ο Έλληνας λέει θα μειώσω, για παράδειγμα, την κατανάλωση κρέατος ή θα την αυξήσω ή δεν ξέρω εγώ, αυτό το κάνει κυρίως για λόγους, ας το πούμε, υγείας ή συντελούν και άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα η οικονομία? Σίγουρα έχει να κάνει και η οικονομία, και αυτό ήταν και ένας παράγοντας ο οποίος θα τον εντάξουμε στην επόμενη μας μελέτη, το οικονομικό υπόβαθρο των καταναλωτών που συμμετέχουν. Ωστόσο, βέβαια, να σημειώσω ότι τα άτομα αυτά που επιλέχθηκαν συνεισφέρουν 100% το νοικοκυριό, δηλαδή ήταν ηλικίες άτομα τα οποία εκείνοι αποφασίζουν για τις αγορές στο νοικοκυριό. Μπορώ να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να πω ότι οι λόγοι ουσιαστικά που είπαν να μειώσουν το κρέας, μπορούμε να πούμε τους λόγους για τους οποίους οι παμφάγοι είπαν ότι πρέπει κανείς να γίνει χορτοφάγος. Και ουσιαστικά ο επικρατέστερος λόγος, είδαμε, γιατί η πλειοψηφία, το 82% ουσιαστικά ψήφισε ότι πρέπει κάποιος, έχει λόγο να γίνει κάποιος vegan ή vegetarian, και ο επικρατέστερος λόγος ήταν η καλή διαβίωση των ζώων. Μιλάμε για ποσοστό παραπάνω από τους μισούς. Η υγεία και το περιβάλλον ήταν οι επόμενοι δύο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο επικρατέστερος λόγος πλέον είναι τα δρόμενα τα οποία ζούμε. Η υγεία μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο με τις εξελίξεις που έχουμε στον τομέα των τροφίμων και το περιβάλλον. Η κλιματική που αναφέραμε και μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κτηνοτροφία είναι ένας βασικός παράγοντας έτσι, για την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον για τα αέρια του θερμοκηπίου. Τώρα η ερώτηση είναι η εξής, για να προσπαθήσουμε λιγάκι να καταλάβουμε, να μπούμε στην θέση, αν θέλετε, ενός, ας πούμε, απλού πολίτη, ο οποίος το ψάχνει σχετικά. Καταρχήν, υπάρχει λόγος να μιλάμε για στρατόπεδα? Δηλαδή, παμφάγους και χορτοφάγους, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχει, εσείς τι λέτε? Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε ποσότητες με τον οποίο καταναλώνουμε. Είναι βασικές επιλογές. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, ξεχωριστά. Μάλιστα. Οπότε, ναι, διαφωνώ απόλυτα με το κομμάτι στρατοπέδων. Ωραία. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Από εκεί και πέρα, μπορεί να υπάρξει ισορροπία κατά την άποψή σας και κατά την άποψη, γιατί τώρα είστε και επιστήμονας και τα λοιπά. Δηλαδή λέμε, για παράδειγμα, μεσογειακή διατροφή, έτσι, η οποία έχει απ' όλα. Είναι μία λύση για τον πληθυσμό, για την Ελλάδα, αυτό πιστεύετε? Ναι, το πρότυπο το οποίο εμείς ακολουθούμε. Θέλω να πω ότι όλοι οι επιστήμονες της διατροφής δεν επικεντρώνονται μόνο στη διατροφική αξία, δηλαδή στον ρόλο του τροφίμου ως πηγή θρεπτικών συστατικών, αλλά και στον ρόλο του τροφίμου κατά την πρόληψη των ασθενειών. Σωστά. Μάλιστα, και για το σκοπό αυτό, μία παρένθεση κάνω. Έχουμε ξεκινήσει μία σειρά εκπαιδευτικών εκπομπών, το οποίο η κλινική βιολόγος, που είναι και μέλος του συλλόγου, η κυρία Φωτεινή Κωνσταντίνου, κυρία Χαμηλάκη, μείνετε κάπου λίγο σταθερά και λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ. Ακούτε τώρα? Ναι, αν μείνετε εκεί και μιλάτε λίγο πιο δυνατά, θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε, ναι.
Ωραία, ωραία. Έλεγα ότι η κυρία Φωτεινή Κωνσταντίνου, η κλινική βιολόγος του Συλλόγου, που είναι και μέλος του Συλλόγου, έχουμε κάποια μαγνητοσκοπημένα βίντεο, τα οποία θα να δείξουμε την φυτική διατροφή και άλλη στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών. Ευτυχώς είμαστε στην πολύ προνομιούχα θέση να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγροτική παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό και μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο χωρίς στερήσεις, χωρίς πραγματικά να πρέπει να στερηθούμε πράγματα προκειμένου να μπούμε σε ένα στον ισχυρό δρόμο, ας το πούμε έτσι. Άρα δηλαδή αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή έχει πολύ μεγάλο έτσι ποσοστό λαχανικών μέσα στη διατροφή, αλλά νομίζω επιτρέπει εντός αγωγικών η λέξη, περιλαμβάνει τέλος πάντων και τα κρεατικά ή τα ψάρια μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό χρειάζεται λίγο μέτρο. Δηλαδή αν κοιτάξουμε λίγο τον χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη σχετικά με την παχυσαρκία, δηλαδή μια έκθεση ευρωπαϊκή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έγινε το 2022, η Ελλάδα ήταν στις κυρίες θέσεις, κατατάχθηκε στην τρίτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών υπόλοιπων χωρών. Έβαρα και παχύσαρκα παιδιά κάτω από 5 ετών. Δηλαδή μιλάμε ότι στα 8 παιδιά είναι υπέρβαρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για ηλικίες μεγαλύτερες μέχρι και τα 19, η Ελλάδα βρισκόταν στη δεύτερη και πρώτη θέση. Οπότε, ναι, αυτό βέβαια, αυτό πέρα από τη διατροφή, αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε αυτό που λέμε αθλητικός λαός. Δεν τρέχουμε όλη την ημέρα στην παραλία, δεν τρέχουμε, ξέρω εγώ, στα γυμναστήρια. Επομένως, υπάρχει εκεί, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, σίγουρα. Συμφωνώ. Η άσκηση ήταν και αποτελεί βασικά μέλος και του μεσογειακού τρόπου ζωής και δεν είναι η μόνη συνιστόσα βασικά η διατροφή. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η διατροφή είναι μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Μάλιστα. Άρα αυτό που λέτε είναι ότι συμφωνείτε δηλαδή ότι είμαστε σε επίπεδο υγείας τουλάχιστον αυτό που τρώμε, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Χαμηλάκη, κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία μας αναφέρατε. Στην εξέλιξη του χρόνου, τα τελευταία χρόνια, προς τα πού πηγαίνει η κατάσταση? Αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, επιλέγουν αυτόν τον πιο, ας το πούμε, ισορροπημένο τρόπο διατροφής αυξάνονται? Αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι? Ναι, και μόνο στην Ελλάδα, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Προϊόντα. Περισσότερων προϊόντων, το φαγικών, στα σούπερ μάρκετ. Έχει ακόμα και βιομηχανία που ακολουθεί ουσιαστικά αυτές τις τάσεις να προσπαθήσει να συμβαδίσει με τη ζήτηση των καταναλωτών. Παρ' όλα αυτά, το σημείο αυτό να το τονίσω ότι στην μελέτη μας εμείς είδαμε ότι ρόλο που το σούπερ μάρκετ είναι το βασικό σημείο τροφοδοσίας των νοικοκυριών και βλέπουμε ότι όντως τα προϊόντα της φυτικής προέλευσης αυξάνονται, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές χορτοφαγικές επιλογές στα εστιατόρια. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι flexitarian καταναλωτές, που είναι και αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν το κρέας, που έχουν συνειδητοποιήσει, είναι πιο συνειδητοποιημένοι, να μην μπορούν να αποφύγουν την κατανάλωση κρέατος στην έξοδό τους. Δηλαδή, ακόμα και αν το θέλουν. Οπότε, ορμόμενοι αυτού του συμπεράσματος, σχεδιάσαμε την επώνυμη μας δράση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Στοχεύει στο να υιοθετήσουν τα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και κάποιων άλλων περιοχών, να εμπλουτίσουν το μενού τους με χορτοφαγικές επιλογές, αλλά στα κυρίως πιάτα τους. Δηλαδή, όχι μόνο σε επίπεδο ορεκτικών που βλέπουμε τώρα, σαλάτες, κάποια κολοκυθάκια. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, έχετε δίκιο, αλλά αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι και λίγο θέμα αυτού που λέμε αγορά, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν υπήρχε μεγάλη ζήτηση, υποθέτω ότι θα το είχαν κάνει από μόνα τους τα διάφορα καταστήματα εστίασης. Θα σου πω, κάποιοι ίσως
δεν θέλουν να μπουν σε αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα για το κομμάτι της ταυτότητας, για το κομμάτι των στρατοπέδων ή ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί την ανάγκη αυτή των ανθρώπων. Δεν έχουν δει αυτή τη ζήτηση, γιατί μέχρι τώρα σε τύπο δεν υπήρχαν καν δεδομένα για την Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο θα αλλάζει δραματικά το επόμενο διάστημα. Έχουμε σκοπό να επαναλάβουμε και αυτή τη μελέτη, οπότε... Αυτή η δράση, για να τελειώσουμε με αυτό, κυρία Χαμηλάκη, αυτή η δράση για να μπορέσουν, ας πούμε, τα εστιατόρια να περιλάβουν και κυρίως πιάτα έτσι χορτοφαγικού περιεχομένου. Πώς θα εκδηλωθεί, με μια, ας το πούμε, ενημερωτική καμπάνια, πόρτα-πόρτα, και πότε θα ξεκινήσει? Ουσιαστικά θα μιλήσουμε με αρκετά μέσα, δηλαδή με τα εφημερίδες, θα το αναλύσουμε. Φυσικά η δράση προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου. Ήταν και μια πολύ ωραία ιδέα να γίνει και μια συζήτηση ίσως με την πρόεδρο για το θέμα αυτό. Θα σας ενημερώσουμε και με σχετικά δελτία τύπου. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, γιατί είπατε για τέλη Αυγούστου, υπάρχει κάποια προσφορά για χορτοφάγους σε εστιατόρια, αλλά είναι μικρή? Είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή. Έχουμε κάνει και χαρτογράφηση των εστιατορίων αντίστοιχα για vegan, vegetarian, αλλά και vegan friendly κουζίνες, δηλαδή κουζίνες οι οποίες δεν λαμβάνουν εξ ολοκλήρου vegan, και εννοείται ότι δεν προτείνουμε, ο σκοπός της δράσης αυτής δεν είναι αυτός, δηλαδή να γεμίσει το μενού με χορτοφαγικές επιλογές και να μπει μια ταυτότητα, είναι απλά να δώσουμε την επιλογή για αυτή νόστιμα πιάτα, πλήρη διατροφικά, να μην καταφεύγει πάλι στις επιλογές με το κρέας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα είχε και δεύτερη την κατάταξη των παμφάγων μεταξύ της Αθήνας με ποσοστό περίπου στο 80%. Δηλαδή 8 στους 10. Εντάξει, αυτό και εμπειρικά το αντιλαμβάνει το καθένας. Παντού κρέας πουλάνε στην πόλη. Αυτό που λέτε έχει πάντως ένα ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσει εκεί πέρα ο Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων μία εκστρατεία στα τέλη Αυγούστου, ώστε τα εστιατόρια να προσφέρουν και κυρίως πιάτα για χορτοφάγους, όχι αποκλειστικά ούτε πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχει μια διέξοδο κάποιος που θα βγει με μια παρέα και που ο ίδιος, να το δούμε έτσι απλά κοινωνικά, έτσι. Μπορεί η παρέα του να μην είναι χορτοφάγη, να είναι αυτό που λέτε εσείς πανφάγη, αλλά να μπορεί και αυτός να συμμετέχει εκεί πέρα στα τραπέζια χωρίς να έχει τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Εμείς το σημειώνουμε εκεί για τα τέλη Αυγούστου να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που έχουν κάποιες επιλογές. Οφείλουμε να τις σεβόμαστε και οφείλουμε βέβαια να μπορούν να τις έχουν αυτές τις επιλογές. Δηλαδή να μπορούν να έχουν και οι χορτοφάγοι στα εστιατόρια τα δικά τους μενού, χωρίς να χρειάζεται να τρώνε μόνο μια σαλάτα ή ό,τι γίνεται εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, από το Σύλλογο Ελλήνων Χορτοφάγων. Ήταν μαζί μας η επιστημονική υπεύθυνη, κυρία Μαρία Χαμηλάκη. Μας εξήγησε, και αυτό ήταν κυρίως το βασικό, μια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι πολύ του κρέατος, να το πούμε έτσι απλά. Ο μέσος όρος των πανφάγων, όπως χαρακτηρίζουν όσοι τρώνε και κρέας αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάνω από το μέσο όρο και από τον μέσο όρο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, ενώ όσοι σκοπεύουν να ελαττώσουν την κατανάλωση του κρέατος είναι κάτω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών. Βεβαίως κρατάμε και κάτι θετικό, ότι ο Έλληνας καταναλώνει περίπου 1,5 κιλό κρέας νομίζω το μήνα, και είναι κοντά στα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για λόγους έτσι διατροφικής ασφάλειας. Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει κάποια όρια από ποια ποσότητα και πάνω κάποια φαγητά μπορούν να βλάψουν την υγεία μας. Ανάμεσα σε αυτά τα φαγητά είναι βέβαια και το κρέας. This minute.